Όχι. Δεν θα υπάρξει. Ήδη προσπάθησε να αγοράσει λίγο χρόνο, πριν από μία εβδομάδα, με ελάχιστα πράγματα τα οποία είπε, και τώρα εκβιαστικά δεν τους συναντάει, μετά τους συναντάει, δηλαδή δείτε τους ανθρώπους εδώ ρε παιδιά, γιατί να έρθει εκείνος εδώ, ο Πρωθυπουργός, να το ακούσει από εσάς εδώ. Το θέμα δικό μας δεν είναι ούτε να πάνε ούτε να έρθει. Το θέμα είναι να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, μας ευχαριστεί που ήρθατε εδώ στον blog, γιατί καταρχήν δεν έχετε και αυτόν τον τρόπο διεκδίκηση που πιστεύουμε για μας ότι μέσα από τον αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή μας πίσω. Και αυτό κάνουμε όλες αυτές τις μέρες και σαν οργανωμένο αγωνικό κίνημα. Αυτό κάναμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί σίγουρα δεν πιστεύουμε και μέσα ότι όλα τα προβλήματα θα λυθούν ούτε με μια φορά που θα βγούμε στον δρόμο, ούτε με δύο. Και με άλλες μορφές βέβαια, αλλά και αυτή η μορφή που είναι η πιο πιεστική για οποιαδήποτε κυβέρνηση και για τη σημερινή, έχει στόχο και λόγο να υπάρξει ακριβώς γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται. Διαχρονικά είναι τα προβλήματα. 40 χρόνια έχουμε για φορολόγιο το αγροτικό πετρέλαιο. Πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, ούτε μία δεν το έλυσε. 40 χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει η ώρα και εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε ότι μέσα από τους αγώνες που δίνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες αγρότες είναι έξω και όσοι δεν είναι, είναι δίπλα μας, έφτασε η ώρα αυτό να λυθούν. Και να προσθέσουμε, επειδή το χαμένο εισόδημα θα χτυπήσει εδώ όλη την κοινωνία τους επόμενους μήνες, ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα μια διευθέτηση ή αρρύθμιση για τις οφειλές, έτσι ώστε να μην δούμε και αγροτική γη να πηγαίνει σε ρευστοποίηση. Μοχθούν εδώ και χρόνια και έχουν γίνει σύγχρονοι σύσυποι της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο το να είσαι αγρότης και να μην μπορείς να επιβιώσεις και να βλέπεις αυτό το οποίο παράγεις να πωλείται ακριβά στο σούπερ μάρκετ και να λες πού χάνεται όλο αυτό. Είναι αδιανόητο. Ζούμε μία στρεβλή οικονομική πραγματικότητα όπου οι ελεύθερες αγορές δεν δουλεύουν για τους καταναλωτές και δεν δουλεύουν για τους παραγωγούς. Πλουτίζουν ελάχιστοι και πλουτίζουν αδρά αυτοί οι ελάχιστοι. Και είναι καιρός λοιπόν να αλλάξει αυτό. Και το πρώτο βήμα για τα απολύτως δίκαια αιτήματα των αγροτών είναι να καταργηθεί ο πόρος στα καύσιμα, στο ελληνικό πετρέλαιο, να υπάρξει πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα και επιτέλους στα 7 λεπτά. Στα 7 cents, 7 λεπτά τη κιλοβατόρα. Και να υπάρξει και πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάσματα, σπόροι κτλ. Υπάρχουν πολιτικές λύσεις. Άμεσες. Δεν είναι δυνατόν ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος να πουλάει τα προϊόντα του κάτω από το κόστος παραγωγής του. Πώς γίνεται αυτό, πώς. Να βρεθεί λύση. Και λοιπόν, και για μας ο πρωτογενής τομέας είναι η ασφάλεια της χώρας. Όταν υπάρχει γεωπολιτική ανάφλεξη, πού κοιτάμε για ασφάλεια, έτσι δεν είναι. Αλλάζουν όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Κοιτάμε εδώ. Είναι δυνατόν να παίζει ο Πρωθυπουργός ένα κρυφτούλι μαζί σας και να μην σας βλέπει. Εκβιαστικά κιόλας. Έχετε δίκαια αιτήματα. Και είναι άδικο αυτό το οποίο βιώνετε και δεν είναι σωστό για τον καταναλωτή επίσης. Ούτε για εσάς, ούτε για τον καταναλωτή. Επιτέλους να κάνει τα δέοντα η κυβέρνηση για να μπορέσει ο κόσμος να σάρει. Και η Θεσσαλία ειδικά, η οποία θες εδώ αιτήματα για τις πληγέντες που έχεις. Δηλαδή, ούτε δωρεάν φάρμακα δεν έχουν οι άνθρωποι. Τι κοινωνία είμαστε. Τι κοινωνία είμαστε. Αυτό εδώ πέρα το μέρος, το οποίο το έχω επισκεφτεί και άλλες φορές, έχει ανθρώπους, συμπολίτες μας, με τους οποίους ο χρόνος έχει παγώσει. Η Θεσσαλία σε πολύ μεγάλο βαθμό μαραζώνει και χάνει και τη νεολαία της, η οποία έπρεπε να μπορούσε να σταθεί εδώ πέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε, ατιμωρησία στον πρώην Περιφερειάρχη για τα εκατομμύρια που χάθηκαν και δεν μπορεί να τα βρει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να κοιτάξει το τελευταίο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ, πού είναι τα τυπλημμυρικά έργα. 2 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα οι ζημιές, στο Μαλί, τον Τάνια. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Ναι, ποιος? Το εγγόνι σου, ο Μάριος. Αυτός θα τα πληρώσει. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Επιτέλους, να σταματήσουμε να είμαστε μια κοινωνία σε παρέτηση και να απαιτήσουμε τα δέοντα. Η προπαγάνδα αυτή της Νέας Δημοκρατίας, την οποία όλη η Ευρώπη τη βλέπει και την καταγγέλει και βγαίνουν τώρα να μας πούνε στα κανάλια ότι εμείς φταίμε που το προωθούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μα καλά, είμαστε καλά μας, είμαστε. Όλη η Ευρώπη λέει ψέματα. Μπορούμε να ξυπνήσουμε. Μπορούμε να ξυπνήσουμε για το καλό όλων των Ελλήνων, όλων των Ελληνίδων. Αυτή τη χώρα αγαπάμε. Μπορεί να δουλέψει για όλο τον πληθυσμό της. Και αρχίζουμε από εδώ. Από τη Θεσσαλία που έζησε μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει πολύ λιγότερο κόστος και από τους ανθρώπους που βιώνουν μια τεράστια ανασφάλεια καθημερινά όταν έπρεπε να μπορούσαν στην παραγωγή των τροφίμων να έχουν μια σταθερότητα.